Όμως, γιατί αυτή είναι η ουσία, άμα βλέπεις... Απολύτως, αυτή είναι η ουσία, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Χέρι της εμπιστοσύνης μας και πολύ περισσότερο θα έλεγα ότι χέρι και της εμπιστοσύνης των περισσότερων του ελληνικού λαού. Και τώρα σήμερα εδώ πέρα είμαστε για την υγεία και την ασφάλεια. Ακριβώς. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, πώς βλέπετε, καταρχήν για τις συντάξεις και αυτά, πώς τις βλέπετε τώρα. Θα έχουμε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι... Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αποσαφήνισε με ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν υπάρχει θέμα να μειωθούν οι συντάξεις. Αυτά τα οποία έχουμε πει ισχύουν. Σήμερα προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε το σαθρό έδαφος που έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις για να μπορέσουμε να πάμε στην μεγάλη και σε βάθος ουσιαστική συμφωνία του Ιουνίου. Αν όμως οι δανειστές, οι εταίροι αρνηθούν και πούν ότι πρέπει να μειώσετε τις συντάξεις, αλλιώς δεν υπάρχει συμφωνία. Τι κάνετε εκεί πέρα εσείς? Δεν ξέρω τι θα πούνε οι εταίροι, ξέρω τι θα κάνουμε εμείς. Και εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτά τα ζητήματα, ούτε βέβαια και στα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις συλλογικές συμβάσεις και την επαναφορά του κατώτατου μισθού. Χρειάζεται δημοψήφισμα, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι απαντήθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό σε ποια περίπτωση θα πρέπει να το σκεφτούμε. Στις υψηλές επικουρικές συντάξεις θα υπάρξει? Δεν υπάρχουν υψηλές επικουρικές συντάξεις. Αυτά είναι πιο σχηματικά. Για την υγεία και την ασφάλεια που είναι το συνέδριο σήμερα, πείτε μας δύο λόγια από το Υπουργείο Εργασίας. Τι προτεραιότητες και τι πρωτοβουλίες αναμένεται να πάρει, επειδή είναι και παγκόσμια μέρα. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά έχει ενσωματώσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα ζητήματα αυτά, αλλά πολύ αμφιβάλλω εάν τελικά αυτό εφαρμόζεται. Νομίζω ότι στις σημερινές δύσκολες συνθήκες της βαθιάς και πολύπλευρης οικονομικής κρίσης οι δηλώσεις που κάνει τώρα ο κ. Κουλέτης έχουν να κάνουν με την...